Από το βιβλίο «Νηπτική θεωρία», λόγος 19. «Εις το δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός έλεγον αγαλιάσεις παρά τους μετόχους σου. Έτι δε ποιοι είναι οι μέτοχοι του Χριστού οι χρειόμενοι με το έλεγον της αγαλιάσεις από τα και από ποια πνευματικά σημεία καταλαμβάνει κανείς με την διάνοιά του ότι χρειάται με το έλεγον της αγαλιάσεις. Επειδή λέγει ο προφητάναξ, εσύ Χριστέ, η αγάπη σας δικαιοσύνη, η οποία θεωρείται εις την κοινή αγάπη του πλησίου μου και επειδή εμείς σας ανομίαν, η οποία θεωρείται εις το κατοικώνα και καθομοίων Θεού φυλάγοντας τέλεια καθαρότητα, δια τούτο σε έχρισε ο Θεός σου, με το έλεον της αγαλιάσεως περισσότερον από τους μετόχους σου, ήτι από τους Αγίους σου και οπαδούς σου. Ας ειδούμεν λοιπόν τώρα εδώ, πώς χρήει ο Θεός και πατήρ με το έλεον της αγαλιάσεως και τι πράγμα είναι τούτο το έλεον της αγαλιάσεως όπου λέγει και ποιοι χρήει περισσότερον ποιον δε ο λιγότερον και γιατί τους χρήει. Ο ουράνιος Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού όταν εξαπέστειλε στον κόσμο τον μονογενή και ακριβόν αυτού Υιό τον έχρισε με το έλεον της αγαλιάσεως περισσότερον από όλους τους Αγίους οι οποίοι χρήονται και αυτοί από τον Θεό με το έλεον της αγαλιάσεως για την καθαρότητα αυτών και δικαιοσύνη. Το δε ότι έχρισε ο πατήρ των Χριστών με το έλεον της αγαλιάσεως περισσότερον από όλους τους Αγίους θέλει να είπε και θέλει δηλοποιήσει τη μεγάλη αγάπη που έχει, είχε και έχει ο πατήρης των Χριστών δια το ομοούσιον και δια την άκρανη υπακοίνω που έκαμε ο Χριστός στον πατέρα του. Δια τούτο λοιπόν τον έχρισε ο πατήρ με το έλεον της αγαλιάσεως περισσότερον από τους μετόχους αυτού. Διότι εκείνον που αγαπά περισσότερο χρήει και περισσότερον χαριτών. Διότι ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός όταν ήταν ο σωματικός επηγής, τόσον έδειχνε χαριτωμένο και γλυκύταν το πρόσωπο αυτού εις εκείνους όπου τον εκείταζαν με απονηρευσία καρδίας, ώστε όπου όσοι ήθελαν και αυτοί μία φορά στην ψυχήν αυτών εκείνη την γλυκύτητα των λόγων του Χριστού, τους οποίους ελάλη το Πανάγιον του στόμα και ήθελαν ελκυστεί από τη χάρη του, όπου είχε το χαριτωμένο του πρόσωπο ή το αδύνατον πλέον εις αυτούς να εξαλειφθεί από τη διάνοιά τους και από την καρδία τους εκείνη η χάρη, διότι τόσον αρήτος και θεοπρεπός ήταν εξεχημένη η χάρη στο Χριστό, εξεχήθη λέγει η χάρη σαν τη σχήλεσή σου, τόσον λέγω ή το εξεχημένη χάρη στο Χριστό, ώστε όπου πλουσιοπαρόχος μεταδίδετο από αυτόν τον Χριστό πολύ χάρη στους ειλικρινούς και ολοψύχους ακούντας και ακολουθούντας αυτόν. Δια τούτο λοιπόν λέγει παρά τους μετόχους. Ήγουν περισσότερο από τους μετόχους και πάλι μέτοχοι του Χριστού και οπαδοί αυτού χρείονται από τον ουράνιον Θεόν ο καθής κατά των πόθων όπου δείχνει στον Χριστόν, διότι ακόμη εις πολλά μέρη της Αγίας Γραφής εις πολλών Αγίων Βίους όπου λέγει για την χάρη όπου είχαν οι Άγιοι επάνω τους όντες ακόμη εις το ζώντα τους. Ποια δε είναι αυτή η χάρη η ορθότερον υπήν, ποιον είναι αυτό που λέει έλεον αγαλιάσεως το οποίον είχαν και έχουσιν στην ψυχή τους οι μέτοχοι του Χριστού λέγομεν οι ακολουθούσαντες και ακολουθούντες αυτών ακούσατε το ο ακροατά. Και την λέξη λοιπόν του λόγου κατάλαβε το νόημα διότι λέγει έλεον αγαλιάσεως ωσά να είπε πνευματική χάρη η οποία προξενεί άρη τον αγαλίασεν και θεία νεφροσύνη σε εκείνον όπου την αξιωθεί. Όποτε ο χριστιανός φυλάται ακριβώς πάσα εντολάς του Χριστού, τότε αυτός ο χριστιανός γίνεται αγαπημένος από τον ουράνιο Παντοκράτορα Θεό, από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και διατάφει την αιτία εμφανίζεται ο Χριστός. Εμφανίζει ο Χριστός τον εαυτό του εις αυτόν καθώς λέει ο έχουν τα εντολάς μου και τηρών αυτάς αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό είμαι αυτόν. Ο Χριστός λοιπόν καθώς πιστεύουμε και είμαστε πολλά καλά πληροφορημένοι είναι ο γλυκασμός και άρετος ιδίτης των ψυχών μας. Οπότε λοιπόν εμφανίσει ο Χριστός τον εαυτό του εις εμάς, τότε μας κοινωνεί και μας δίδει να μετέχουμε από την άρετον αυτού ιδίτητα και από το θείον του αυτού γλυκασμών. Τούτο δε γίνεται κατά τον επόμενο τρόπο. Καθώς όταν αγγίσεις το άκρατον και καθαρόν και βοδιέστατον μύρον, εις την όφρησή σου μετέχεις και εσύ της ευωδίας του και εφραίνεσαι από την ευωδία του, ο τρόπος εμφανίζοντας του Χριστού τον εαυτόν του εις εμάς τούτο δε ο αναγνώσω νοήτο αισθητός και νοητός επί του σώματος και επί της ψυχής μετέχομεν εμείς από την χάρη του και από την αγαλίασή του και πάλι είναι εκείνοι που εμμυρίστησαν και οσφράνισαν και κοινώνησαν και μέθεξαν με την χάρη του Χριστού λέγομεν εκείνοι όπου χρήστησαν από το έλεον της αγαλιάσεως από τον Χριστόν ή τι ούτι κοινωνούν
και ημάς και μας μεταδίνουν μέρος τι από εκείνην την ακένωτον πνευματική χάρη όπου έλαβον από το Χριστό, καθώς όταν εγγύσεις το χέρι σου ή άλλο τίποτα εσύ στο άκρα των μύρων και βουτήξεις μέσα εις αυτό το μύρον, μυρίζει μετέπειτα και εκείνο και βοδιάζει ως αν το μύρο θαυμασίου, εφραίνων εκείνους όπου το μυρίζουν. Άλλη όμως ευωδίαν δίδει εις την όμορφη μας αυτό καθεαυτό το μύρον, ή τι άλλη χάρη δίδει εις την ψυχή μας ο Χριστός και άλλη ευωδία δίδει εις την όσφρησή μας εκείνο το πράγμα όπου ευουτίστη και εκολύμβησε μέσα εις το μύρον. Οι τι άλλοι χάρη δίδουν στην ψυχή μας οι Άγιοι του Χριστού, οι οποίοι εχαριτώθησαν από τον Χριστό και χρήστησαν εις τον έσον αυτών άνθρωπων με το έλλον της αγαλιάσος. Τούτο δε, το ότι δηλαδή χαριτωθέντες οι Άγιοι από τον Χριστό, χαριτώνουν θαυμασίως εκείνους όπου τους ευλαβούνται και τους τιμώσει. Τούτο λέγω είναι ένα σημείο της αγιοσύνης εκείνων ήδηνες περιπάτησαν την ευθεία οδόν του Κυρίου με το οποίο σημείο της ευωδίας και της πνευματικής χάρης τους δοξάζει ο Χριστός εις τους ανθρώπους, διότι βλέποντας ο καθής τα λείψανα και τα σώματα εκείνα να ευωδιάζουν τι ουτοτρόπους, δίχως να είναι αλλημένα με τίποτε μυρικών και να δίδουν εις την ψυχή σου και αυτήν χάρη και χαρά, όπου να εξίστασε και να θαυμάζεις τι άλλο χαρακτηρίζεται και σημαδεύεται με τούτο, και όχι η οικειότης και η μετοχή όπου έχουν οι τιούτοι με τον Χριστό των αρχηγών της αρήτου ευωδίας και της αγενού του χώρετος. Είδες τώρα ότι όσοι ευωδιάζουν τα λείψανά τους είναι κοντά εις τον Χριστό, φίλοι με τον Χριστό, κοινωνοί και μέτοχοι της χαράς και αγαλιάσεως του Χριστού. Κοίταξε τώρα και πώς ενεργεί η χάρη του Χριστού μέσα στους Αγίους όταν είναι ακόμη εις τα ζώντα τους. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο δικαιότατος κριτής, διότι ανταποδίδει στον κάθε έναν κατά την αρετήν όπου έχει. Αποδίδει τόσο σωστά και δίκαια που δεν κάνει χαρίτη να σχεδόν μίαν τρίχα. Τούτο δε το βεβαιώνεσαι από εκείνο που είπε ο Χριστός στη μητέρα του Ιωάννου και Ιακώβου των Ιών του Ζεβεδαίου, η οποία ζήτησε από τον Χριστό να καθίσουν διή της δεξιών και εις εξεβονήμων. Διότι της είπε ο Χριστόν, τούτο ουκ έστιν εμών δούνε, αλλά εις ητήμαστε. Η δε έννοια είναι αυτή. Τούτο όπου ζητήσω γίνε να σου κάνω δεν είναι τρόπος για να γίνει, διότι εγώ δικαιοκρίτης όν θέλω βάλει από μεν δεξιά μου την άχραντο μητέρα μου, από δε τα αριστερά μου το βαφτιστή μου Ιωάννη. Ο διότι αυτοί υπερβαίνουν κατά πολλά τους Υιούς σου εις την αρετήν και αγίωτητα, διότι ναι μεν και ο Ιωάννης ο Υιός σου καθαρός και παρθένος είναι και δια τούτο τον αγαπώ περισσότερο από όλους τους άλλους μαθητές μου, όμως από αυτόν είναι πολύ καθαρότερη και πολύ αγιότερη η μητέρα μου, δια τούτο αυτήν την άχαντο μητέρα μου θέλω να την βάλει εκ δεξιών μου ως μητέρα μου και ως βασίλισσα, διότι δια αυτήν λέγει και η γραφή, παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό δια χρήσου περιβεβλημένη πεπικυλισμένη. Και πάλι ο Ιάκωβος, καλός είναι και αυτός και ενάρετος και αρέσει μου η πολιτεία του. Όμως από αυτόν είναι άλλος πολύ ενατερετότερος και καταλυτερότερος από τον οποίον ούκ εγείγερται μίζων εν γενετής γυναικών. Ούτως δε είναι ο Ιωάννης ο βαφτιστής μου τον οποίον θέλω βάλει από αριστερά μου εν τη βασιλεία μου. Επειδή λοιπόν κρίνει ο Θεός τα πράγματα με πολλή δικαιοσύνη δια τούτο βαίνει σημότερά του τον εναρετότερο από τους άλλους εναρέτους, εκείνον δε όπου βάνει σημότερά του, κοντά του δηλαδή εις τούτον δίδει και τη χάρη του περισσότερη και πλουσιότερη από τους άλλους, διότι τούτον τον χρεί με το έλαιο της αγαλιάσεως περισσότερο για να τον πληροφορήσει περισσότερο και καλύτερο με τούτον ότι το όνομά του εγγράφει στο βιβλίο της ζωής και ότι έχει να είναι μαζί με τον Θεό μετά την παρούσα ζωή. Δια τούτο λέγει μη χαίρετε τα πνεύματα υποτάσσετε ή μην χαίρετε δε μάλλον τα ονόματα ημών εγγράφειν της ουρανής. Λέγει δε εν της ουρανής και όχι εν το ουρανό για να δείξει τους διαφόρους βαθμούς της δόξης όπου θέλει λάβει ο καθής κατά τα σαρετάς του. Τούτο δε θέλει να υπεί και το παρά τους μετόχους σου ως αν να λέγει την άσα πλούστερα τι ουτοτρόπος. Άλλον μεν χρήει τούτην τη ζωή ο Θεός με το έλλον της αγαλιάς ως πολύ, άλλον δε τον χρήει ο λίγον. Τον καθένα τον χρήει κατά τον αγώνα του, κατά την αρετή του και κατά την ταπείνωσή του. Με τούτο πληροφορεί τον κάθε ένα να συμπεράνει εις ποιον ουρανών είναι και γραμμένον το όνομά του ή τι ποιαν δόξαν θέλει λάβει όταν με μισεύσει από ταύτην την ζωή. Γνωρίζει δε ο καθής από ετούτο νους ότι εγεύθη η ψυχή του τούτο το έλλειν της αγαλιάσεως από το σημείο όπου θέλω υπή. Πριν αγευθεί ο άνθρωπος νοητός στην ψυχή του αισθητός και αισθητός κάτι εις την καρδία του τούτο το έλλειν της θείας αγαλιάσεως,
Είναι βαρύ στη σταθεία, είναι στιφό και πικρό στα πνευματικά. Είναι δυσκολοκίνητο στα θεάριστα και έχει την καρδία του κατά πολλά ψυχρήν. Ψυχρήν τόσο εις το Θεό όσο και στου Αγίου. Και καθώ όταν τρώγει κάποιο ένα φαγητό δίχω λάδι, του φαίνεται άνοστο το φαγητό εκείνο που αφού το λαδώσει, του φαίνεται νόστιμο ορεκτικών και επιθυμητών και ούτω τρόπο και ο άνθρωπο εκείνο. Όπου δεν είναι χρήστη στην ψυχή με τούτο το έλεον τη αγαλιά σου, είναι ψυχρό και βαρεκίνητο στο λόγο του Θεού. Δια τούτο είναι πολλοί τούτοι άνθρωποι. Εις τον κόσμο οι οποίοι βαρύνονται εις τον λόγο του Θεού και μάλιστα εις την νηστεία, η οποία είναι η πρώτη εντολή του Θεού με την οποία ευαρέστησαν όλοι οι Άγιοι εις τον Θεό. Τόσον δε πολλοί βαρύνονται την αίσθηση των λόγων του Θεού και σε αυτήν την νηστεία και δεν τη δέχονται όταν τους λέγει την άσνα νηστεύουν, ωσά να τους φορτώνει στην ράχη κανένα σάκον γεμάτων από άμμων ή από βαρύτα των μόλυβδων και δεν ξέρω πως αλυσμόνησον εκείνο που λέγει ο Χριστός, ο γάρζιγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη. Αλλά τούτο μεν εις αυτούς δικαίως ακολουθεί, διότι δεν έχουν στην καρδία του αυτήν τη χάρη του Θεού, δια τούτο ταράζονται και βαρυφαίνεται η εργασία των θείων εντολών σε αυτούς. Μα εκείνος όπου εβίασε πρώτα τον εαυτό του στο λόγο του Θεού, από γάρι Ιωάννου του Βαπτιστού, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζου είναι αυτή. Εκείνος λίγο που εβίασε τον εαυτό του στο λόγο του Θεού και ήθελε να απολέσει τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού, για την οποία αιτία σώσα στην ψυχή του, έλαβε ει αυτήν την ψυχή του τη χάρη του Θεού, ή στην καρδία του το έλλον τη αγαλιά, ω λέγομαι τον αραβόνα τη ουρανίου βασιλεία, δηλαδή έλαβε στην ψυχή του πνεύμα Άγιο, ότι ούτω είναι πρόθυμο στον λόγο του Θεού. Είναι θερμού στα εντολά του Θεού, είναι άοκνο και ζηλωτή στα πνευματικά. Είναι δε τη ούτω, διότι άμα όπου εγεύθη η ψυχή του τη χάρη του Θεού, συγχρόνω εγεύθηκε η καρδία του έλλον τη αγαλιά, το οποίο η λάρινε ημέρευσε και γλύκανε τόσον τα έσω αισθητήρια του εαυτού του, λέγομαι τα έσω του σώματός του, όσον και τα αισθητήρια της ψυχής του. Για τούτο είναι λοιπόν ότι ούτως άνθρωπος όλος αγαλίασης και όλος ηλαρώσης το πρόσωπο της καρδίας αυτού και του σώματος. Τούτο δε εκείνο που λέγει του ηλαρή είναι πρόσωπο εν ελέον και αλαχού καρδίας εφρενωμένης θάλλη πρόσωπον. Διότι ήπιμη ένας άνθρωπος ώστις είναι άκρος εγκρατής και αστράπτη από την πνευματική χαρά και αγαλίαση ή της βρύ εκ της ψυχής αυτού, όντας νήστης από γήινα βρώματα και πόματα, ως είπομεν τούτο τότε, πώς σου φαίνεται ότι ούτως εις το κριτικόν της καρδίας σου και εις το διακριτικόν της διανοίας σου, τάχα δε σου φαίνεται ότι ετούτο έγινε εις αυτόν από τη χάρη του Θεού και την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ούτως έχει αλήθεια, διότι αν κανείς κυριευόμενος αιών από ζήλιαν και πόθος και πάθος φθόνου και υψηλοφροσύνης, ως αν ήσαν οι Ιουδαίοι κατά του Κυρίου, καμώνεται ότι δεν το νοεί από τι του έγινε και δια τούτο σιωπάει λέγει τούτο ή εκείνο κατά το πάθος, όπου κατά αυτού έχει, όμως τα άλογα ζώα θέλουν μαρτυρεί στην αλήθεια με το έργο και το λόγο του Κυρίου. Εάν ούτι σιωπήσου συνηλήθη και κράξονται, διότι όταν αυτά τα ανήμερα και αγρία θηρία ήθελαν ειδή την από τους θειού τους στο πρόσωπον ή ήθελαν να ακούσει την φωνή του, πάρευτη συμμερεύουν εις αυτόν και γίνονται ημέρα ως σαν τα αρνία, διότι ευλαβούνται το πρόσωπο αυτού και το σχήμα και τη φωνή. Αλλά τα αυτά μεν αρκούν εις το έλεον της αγαλιάσεως του Θεού. Ας είπομε δε τώρα την άδεια το έλεον του διαβόλου. Καθώς λοιπόν λυπαίνει ο Θεός με το θείον του έλεον την κεφαλή του ανθρώπου, ελείπανα σε λελέον την κεφαλή μου, έτσι ακριβώς, καθώς γλυκαίνει την διάνοια του καθαρού και σόφρονος ανθρώπου η χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αδυναμώνει με την ταύτη πνευματική ιδίτητα εις κάθε πνευματικών έργων και άγιον κίνημα, τι ούτω τρόπος λυπαίνει και ο διάβολος με ειδικών του ακάθαρτον έλεον την κεφαλή του ακολάστου και πόρνου ανθρώπου. Ήγουν γλυκαίνει την διάνοια του με τα σαρκικά και τον ερεθίζει με τούτο να κάνει κίνα, όπου εσχρόνεστη και λέγει κατά τον Θείο Παύλο, δια τούτο δε το έλεον του διαβόλου λέγει πάλι ο προφητάναξ ούτω. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου, διότι ο διάβολος για να παγιδεύσει καλά τον άνθρωπο και να τον σύρει εις του λόγου του με ευκολία τον καλοπιάνει πρώτον από την κεφαλή και πρώτα αλήφθη την κεφαλή του ή τη διάνοιά του με τα σφυλιδονία στο έλεον το οποίο κατά φαντασία φαίνεται μεν εις την διάνοια του ανθρώπου ως έλεον ή τη φαίνεται ως γλυκή, όμως δεν είναι καθολικά γλυκή ως έλεον αλλά πάσα μάλλον και πικρία της σχολής πικρότερη, διότι πρώτο μεν ο διάβολος ειδονεύει ως είπαμε τη διάνοια του ανθρώπου με την ειδονή της επιθυμίας, η δε διάνοια αφού δεχτεί ευχαρίστως την προσβολή της ειδονής, ήγουν αφού νικηθεί η διάνοια από τα προστασαρκικά παρενέργεια
και η δονεφή από ταύτα, τότε κατέρχεται ευθύς η επιθυμία του διαβόλου έως στην καρδία, και αφού ριζωθεί στην καρδία του ανθρώπου η επιθυμία της αρκός, ή μάλλον η πει η ενέργεια του διαβόλου, τότε τον κάμνει ο διάβολος και πορνεύει ότι ούτως με την ίδια την καρδία οσάξει και αν θελήσει. Τούτο δε εκείνο που λέγει ο Χριστός, ο εμβλέψασιν γυναική προς το επιθυμήσει αυτήν η διεμήχευση αυτήν εν την καρδία αυτού. Αφού δε γέννει στον άνθρωπο τούτο και ριζωθεί η φιλιδονία έσω στην καρδία του, εύκολον το έχει ύστερα ο διάβολος να τον κάνει να πορνεύσει και με το σώμα, όταν του το βολεύσει και το οποίο είναι ο θάνατος της ψυχής. Δια του το λέγει και ο Θείος Απόστολος. Τι ούτω τρόπος. Ο έκαστος πειράζεται από τις ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος, ήτα η επιθυμία συλλαβούς αντίκτυα αμαρτίαν ή δε αμαρτίαν, απολεστήσα από αποκτεί θάνατο. Για να μην καταντήσει λοιπόν ο άνθρωπος ως εκεί ως αποβάλλει από πρώτης αρχής από την διάνοιά του και από την καρδία του τη φιλιδονία και την κακή επιθυμία, η οποία λέγεται έλεον του διαβόλου, ήγουν πρόδρομος της αμαρτίας και στράτα της πορνείας. Και ας λέγει στο Θεό ευχόμενος από καρδίας και μεταδακρύων, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Δηλαδή, σκέπασό με Θεέ μου με τη χάρη σου και μη αφήσει, Κύριέ μου, να μου ριζώσει στην καρδία μου κακή επιθυμία. Μάλλον δε Θεέ μου, χρήσον την καρδία μου με το έλεον της αγαλιάσεως και άλυψε την κεφαλή μου με το έλεον της καθαρότητος. Ή να ειδυνθεί η διαλογή μου στην ενθύμηση και στη μελέτη την ειδική μου και να μελετήσω τον Θείο σου νόμον ημέρας και νυχτός, διότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλενθα άνως στενιστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, τη μία θεότητη εν τρισή προσώπης αμερίστως ευρισκομένη, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.